Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ στην ιατρική μας εκπομπή για την υγεία μας, πάντοτε από την τηλεόραση Κίδων, κάθε Τρίτη φέτος στις 4 το απόγευμα. Σήμερα σας έχουμε επιφυλάξει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, μια διαφορετική εκπομπή που αφορά το ανελαίητο κυνήγι του χρόνου και εμάς τους ανθρώπους. Πώς λοιπόν μπορούμε εμείς οι κυρίες να παραμείνουμε νέες ή νεότερες διαμέσου της γυναικολογίας? Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή την κυρία Βάλη Χατζηδάκη, μια νέα γιατρό στην πόλη μας, η οποία είναι γυναικολόγος και μας έχει έρθει και από το εξωτερικό. Γιατρέ, καλωσορίσατε στο νησί σας, μια που είστε Κρητικιά. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κόλλια. Να είστε καλά που δεχτήκατε να έρθετε εδώ πέρα με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που πραγματικά εμάς τις κυρίες ποτέ δεν μας αφήνει ασυγκίνητες. Αυτό με το κυνήγι του χρόνου, ας πούμε, και αυτό με την επιθυμία μας για αιώνια, σε εισαγωγικά, νεότητα, είναι κάτι για το οποίο κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Όλες οι γυναίκες, κυρίως εμείς, θέλουμε να διατηρούμε τη φρεσκάδα μας, τη φωτεινότητά μας και να καταπολεμάμε τον χρόνο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πριν μπούμε όμως στο θέμα μας, επειδή γνωρίζω ότι έχετε θητεύσει σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, στην Αγγλία, έτσι, και στην Αμερική. Έχετε περάσει από το Harvard και από ποιο άλλο πανεπιστήμιο? Έχετε συνεργαστεί. Από το King's College στο Λονδίνο και στην Αμερική, στο μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Αμερικής, στα National Institute of Health, NIH, Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας της Αμερικής. Με τι ασχοληθήκατε, γιατρέ μου, εκεί ακριβώς? Διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα που είχαν συνδυασμό και εργαστηριακής έρευνας και κλινικής έρευνας, όλα πάνω σε θέματα ενδοκρινολογικά, ενδοκρινολογίας της γυναίκας. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την αντιγύρανση? Ξέρετε, ο τίτλος «Γυναικολογία και αντιγύρανση» δεν είναι πολύ συνηθισμένος. Τη γυναικολογία την έχουμε συνδέσει με άλλα πράγματα, με την υγεία μας περισσότερο, με την πρόληψη, καταστολή κάποιων καταστάσεων. Η αντιγύρανση πώς έρχεται και κολλάει με τη δική σας την επιθυμία να εξειδικευτείτε σε αυτή και με τη γυναικολογία? Μα ακριβώς αυτό, η αντιγύρανση, όπως θα εξηγήσουμε, είναι η ιατρική του 21ου αιώνα, είναι μία μέθοδος πρόληψης βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό που είναι κάπως παρεξηγημένο ότι αφορά μόνο την ομορφιά και την εξωτερική εμφάνιση. Είναι κάτι που πηγάζει από μέσα μας. Και βέβαια τα αποτελέσματά του φαίνονται και εξωτερικά. Στην Ευρώπη και την Αμερική ασχολούνται πολλά χρόνια με αυτήν την αναγεννητική ιατρική, ας πούμε. Εννοείται. Όλοι εμείς που έχουμε πάει στην Αμερική ξέρουμε ότι η έρευνα στην Αμερική είναι πάντα 10 χρόνια μπροστά από ότι στην Ευρώπη. Η αντιγύρανση είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται στην Αμερική εδώ και 10 χρόνια. Στην Ευρώπη έχει έρθει με κάποια χρόνια καθυστέρησης. Και τώρα τελευταία θα γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας ότι η αντιγύρανση είναι μία λέξη που χρησιμοποιείται πολύ και στην Ελλάδα, βέβαια περισσότερο από τις ειδικότητες της πλαστικής χειρουργικής και της δερματολογίας, οι οποίες ακριβώς έχουν να κάνουν με την επιφάνεια, δηλαδή το πώς μπορούμε να διορθώσουμε την εξωτερική μας εμφάνιση εντελώς συμπτωματικά, όχι αιτιολογικά. Ναι. Ενώ στην γυναικολογία... Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι σωστό. Όχι, είναι ένα συνδυασμό. Όλα χρειάζονται. Ναι. Όλα χρειάζονται. Ενώ στη γυναικολογία, σε μια ειδικότητα δηλαδή που έχει πολύ μεγάλη εκπαίδευση στην ενδοκρινολογία, στην λειτουργία των ορμονών του οργανισμού, η αντιγύρανση λειτουργεί σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Αφορά την πρωτογενή πρόληψη, τον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου κάποιου ατόμου για την γύρανση αυτού, η οποία είναι αναπόφευκτη, αλλά μπορούμε, όπως θα περιγράψουμε, να την ανακόψουμε ή να την ανατρέψουμε. Και έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία όλων των συστημάτων του οργανισμού. Και να σημειώσω εδώ και του άνδρα και της γυναίκας, όχι μόνο της γυναίκας. Πάρα πολύ ωραία. Και για τον άνδρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τους άνδρες σήμερα. Μπορούμε να τους αναφέρουμε, αν θέλετε. Θα κάνουμε μια αναφορά. Θέλω να μου πείτε λίγο έτσι και για τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν. Επειδή έχετε θητεύσει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και προφανώς συνεργάζεστε και με Έλληνες επιστήμονες εκεί, έχετε συνεργαστεί. Έχουμε μεγάλο αριθμό Ελλήνων επιστημόνων έξω. Έτσι, επειδή εμείς εδώ μαθαίνουμε ότι έχει φύγει πολλοί κόσμος και έχει επανδρώσει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα. Βέβαια. Είναι γνωστό και αναφέρεται γενικά, ειδικά τώρα στην σημερινή εποχή, ότι η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της. Η αλήθεια είναι ότι οι πόροι και οι υποδομές στο εξωτερικό
είναι πολύ πιο έφορες για την ανάπτυξη, την καλλιέργεια και την προώθηση των επιστημόνων. Είναι πιο ελκυστική είναι η Αμερική με την έννοια την οικονομική, την επαγγελματική, της επαγγελματικής καταξίωσης, ας πούμε, ή η Ευρώπη. Να σας πω, δεν ξέρω αν είναι πιο ελκυστική, διότι αυτό έχει να κάνει με την φιλοσοφία του κάθε ατόμου. Διότι, ξέρετε, δεν υπάρχουν καταστάσεις win-win, όπως λέμε. Ναι. Δηλαδή, απόλυτου κέρδους. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Έτσι πιστεύω και εγώ. Οι υψηλότερες οικονομικές απολαβές στις οποίες αναφέρεστε είναι μεν αλήθεια για την Αμερική, αλλά συνδυάζονται με πολύ μεγάλη επιφόρτιση, στρες δηλαδή. Και υπάρχει πολύ πίεση μεγάλη, εννοείται. Και υπάρχει πίεση, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κόπωση. Δηλαδή οι ώρες εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερες. Αυτά να τα λέμε, γιατί εμείς δεν θέλουμε να φεύγουν οι επιστήμονες μας έξω και επειδή ίσως, και όχι μόνο επιστήμονες, και συμπολίτες μας που θεωρούν ότι θα σωθούν να φύγουν στο εξωτερικό, υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Βεβαίως, και αν αυτό σας ακούγεται παρήγορο, από την εμπειρία μου, σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων θέλουν τελικά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ αισιοδοξία. Η ποιότητα ζωής, ίσως όχι στη σημερινή εποχή, τώρα τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά αυτό ούτως ή άλλως είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα η κρίση. Η ποιότητα ζωής είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, ο ήλιος, η θάλασσα, οι τροφές που έχουμε. Δεν αντικαθίστανται. Δεν αντικαθίστανται. Μπορεί να είναι περισσότερα τα χρήματα ή οι δυνατότητες εξέλιξη, όπως λέτε, που κάθε νέος επιστήμονας πραγματικά ονειρεύεται να εξελιχθεί σε αυτό πάνω στο οποίο έχει σπουδάσει. Αλλά πρέπει λίγο να τα ζυγίζουμε. Δηλαδή, η εύκολη λύση φεύγω και κλείνω κάθε πόρτα επιστροφής είναι κάποιες φορές μπορεί να αποβεί και λίγο επικίνδυνη. Δηλαδή, νομίζω η πατρίδα μας, του κάθε ενός η πατρίδα, είναι ο πιο ζεστός τόπος. Είναι οι ρίζες μας. Να μην μας φεύγετε λοιπόν και χαιρόμαστε που έχετε επιστρέψει. Γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ ευχάριστο που μια νέα. Και ακριβώς έτσι είναι, έτσι αισθάνομαι όταν έρχομαι στην Κρήτη και ειδικά στα Χανιά που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Με νέες ιδέες, με νέες μεθόδους, με εντυπωσιακά αποτελέσματα όπως μας λέτε. Αν και τα Χανιά είναι μπροστά, είναι οφείλω μπροστά. Να ομολογήσω. Ναι. Εννοείται και ιατρικά. Και ιατρικά, και ναι, ιατρικά. Γίνονται προσπάθειες. Ναι. Έτσι πιστεύουμε κι εμείς, ότι είναι μια πολύ εξελισσόμενη ταχύτατα, παρά το ότι και εκείνη στροβιλίζεται στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Εντάξει, αλλά υπάρχει ξέρετε, αντίσταση. Στην επαρχία είναι κάπως πιο ομαλά τα πράγματα, πιστεύω. Είναι πιο ομαλά. Ας έρθουμε λοιπόν στην αντιγύραση ξανά, μετά από αυτή τη σύντομη αναφορά, αλλά αναγκαία αναφορά, μια που σας έχουμε κοντά μας και μια που εσείς μπορείτε να μας μιλήσετε, για τους Έλληνες του εξωτερικού, τους Έλληνες επιστήμονες. Η αντιγύραση λοιπόν στην Αμερική είναι μια παλαιά υπόθεση, στην Ευρώπη λίγο πιο σύντομη. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, σας είπα, τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, γίνεται όλο και πιο συχνά αναφορά σε αυτόν τον όρο από αυτές τις δύο ειδικότητες, την πλαστική χειρουργική και την δερματολογία. Πραγματικά έχουν συνδεθεί με την αντιγυραντική ιατρική. Ναι, ακριβώς. Αν και είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Δηλαδή, η αντιγύρανση από έξω προς τα μέσα. Αντιγύρανση από μέσα προς τα έξω μπορούν να κάνουν μόνο γιατροί οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στην ιατρική της αντιγύρανσης και οι οποίοι έχουν πολύ καλή γνώση της ενδοκρινολογίας του οργανισμού ή του άνδρα της γυναίκας. Αυτό είναι κάτι αυτών το των οποίο. Ειδικοτήτων, δηλαδή δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί, τώρα μπαίνουν και νέες ειδικότητες. Νέες ειδικότητες, ακριβώς. Και η γυναικολογία είναι μία από αυτές τις ειδικότητες. Και ναι, πρέπει να ομολογήσω ότι σίγουρα υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην Ελλάδα σε από αυτή ελάχιστοι την ιατρική. Έως καθόλου, φαντάζομαι. Έως καθόλου. Έως καθόλου, ναι. Γιατί αυτό που μας λέτε καθόλου. Είναι πρωτότυπο, πραγματικά. Πώς συνδέθηκε ο κύκλος της γυναίκας, οι ορμόνες της με την αντιγύρανση, τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά? Μα η έκπτωση της παραγωγής ορμονών στον οργανισμό αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς. Δεν ξεκινάει στην περίοδο του κλιμακτηρίου, ξεκινάει πολύ νωρίτερα, στην δεκαετία των 20. Τόσο νωρίς, γιατρέ. Σιγά σιγά υπάρχει μια πτώση στην παραγωγή των ορμονών. Και αυτή βέβαια επιτείνεται στην κλιμακτήριο, η οποία είναι διαφορετική για κάθε γυναίκα το πότε έρχεται. Και γονιδιακοί παράγοντες παίζουν ρόλο σε αυτό. Ναι.
Το θέμα είναι το εξής, ότι μια γυναίκα δηλαδή που η οικογένειά της ή οι γονείς της είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει πιο πολλές πιθανότητες να διατηρηθεί νεότερη από μια άλλη κυρία που η μαμά της, ας πούμε, έχει γεράσει λίγο πιο γρήγορα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Σίγουρα τα γονίδια παίζουν κάποιο ρόλο και στην ηλικία εμφάνισης της εμμηνόπαυσης. Ναι. Αλλά βέβαια έχει να κάνει και με εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον. Τι δηλαδή μπορεί να προκαλεί ταχύτερα το γύρας, να το πούμε έτσι απλά. Ποιοι παράγοντες επιβαρύνουν. Ο κακός τρόπος ζωής. Τι δηλαδή, σημαίνει κακός τρόπος ζωής, αν έχω παιδάκι και ξενυχτάω, ας πούμε. Και αυτό. Η έλλειψη ύπνου, οι διαταραχές του ύπνου αποτελούν ένα στρεσογόνο παράγοντα που επιδρά αρνητικά στην γύρανση, τη φθορά δηλαδή του οργανισμού. Γι' αυτό όλα τα μοντέλα, γιατρέ μου, λένε κοιμόμαστε πολλές ώρες. Το θέμα είναι όταν έχεις αϊπνίες, τι κάνεις δηλαδή. Πώς μπορείς να στείλεις την αϊπνία και να κοιμηθείς. Κάτι υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να εκπαιδευτούμε. Ναι. Υπάρχει μια ρουτίνα χαλαρωτική πριν τον ύπνο, υπάρχει μια ρουτίνα στις ώρες του ύπνου. Ναι. Και υπάρχουν και κάποιες τροφές που μπορεί κάποιος να λαμβάνει, ένα ποτήρι γάλα ζεστό πριν κάποιες ώρες, οδηγίες σε σχέση με την λήψη αλκοόλ. Πριν τον ύπνο ή την άσκηση, τη σωματική άσκηση ή το φαγητό, το δείπνο πρέπει να έχει περατωθεί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για έναν ύπνο που θα ξεκινήσει στις 11 με 12 η ώρα και κάποια συμπληρώματα όπως είναι η μελατονίνη ή ένας μεταβολίτης της τριπτοφάνης που έτσι λιδρούν χαλαρωτικά, το μαγνήσιο έχει τέτοια δράση χαλαρωτική. Πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως. Τώρα τελευταία το σας το λέω, γιατί ακούω πολλές κυρίες να διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ίσως είναι το στρες από τη, ξέρετε, την οικονομική πίεση, επαγγελματική πίεση, που όταν ζούμε σε μια περίεργη, έτσι, αυτή την περιδίνηση της κρίσης, δεν μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά με την οικονομική σου κατάσταση για να μην ανησυχείς για το μέλλον σου. Και πόσοι από εμάς είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Και ακόμα και αν είσαι πολύ καλά με την οικονομική σου κατάσταση, δεν γίνεται να μην επηρεάζεις από αυτά που βλέπεις γύρω σου. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν μας βοηθάει να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Και ξέρετε, αυτό τα επόμενα χρόνια θα είναι πρόβλημα, η αϊπνία. Και μάλιστα σκέφτομαι να το κάνω και εκπομπή, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό τελικά. Δεν μας αφήνει να περνάμε την υπόλοιπη μέρα μας καλά. Και όπως λέτε, επιβαρύνει και την υγεία μας και την ομορφιά μας. Αναστέλει δηλαδή την ευεργετική επίδραση κάποιων. Βέβαια, διότι στην διάρκεια του ύπνου γίνεται η ανάπτυξη, η κτερική ανάπτυξη και αναζωογόνηση, η οποία παρεμποδίζεται όταν υπάρχουν μπλοκαρίσματα στον ύπνο. Και επίσης η πιο σημαντική έκρηξη αυξητικής ορμόνης είναι τις νυχτερινές ώρες. Η αυξητική ορμόνη έχει χαρακτηριστεί από κάποιους σαν ορμόνη της αντιγύρανσης. Και επομένως, όταν παρεμποδίζεται η έκρησή της, αυτό λειτουργεί αρνητικά για τον οργανισμό. Ποιοι άλλοι παράγοντες επιβαρύνουν την ομορφιά μας και αφήνουν το χρόνο ανεξέλεγκτο πάνω μας να δρά? Λοιπόν, οι κύριοι μηχανισμοί της γύρανσης του ατόμου, της φθοράς δηλαδή των ιστών και οργάνων, είναι η γλυκοζηλίωση των πρωτεϊνών, με την περίσσια δηλαδή κυκλοφορούσης γλυκόζης στο αίμα, η οποία για την οποία ευθύνεται η κακή διατροφή μας. Λέγοντας κακή διατροφή, στρες, τι εννοούμε όμως, να το προσδιορίσουμε? Δηλαδή, άμα φάω, ας πούμε, κάτι λιπαρό μια-δύο φορές την εβδομάδα, είναι τόσο αρνητικό? Μπορούμε να είμαστε μόνοι μας σε μια πειθαρχημένη, απόλυτα πειθαρχημένη διατροφή, χωρίς καμία ατασταλία? Όχι, δεν, το απόλυτο δεν. Και ζούμε και στα Χανιά, γιατρέ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, τραβάμε κι εμείς εδώ οι Χανιώτες, έτσι, που είναι τόσο ωραία η κουζίνα η τοπική. Ακριβώς. Πώς να αντισταθεί κανείς στα καλιτσουνάκια, ας πούμε, και σε όλα αυτά? Έχουμε και τα χόρτα μας, βέβαια. Μία τα εξέλιξη στην επιστήμη της διαιτολογίας και της διατροφολογίας είναι η χρονοδιατροφολογία. Κατά την οποία μπορούμε να ξέρουμε αυτή την ατασταλία που θέλουμε να κάνουμε, την χρήση, για παράδειγμα, τη λήψη κάποιων λιπαρών ουσιών, ποια ώρα της ημέρας είναι προτιμότερο να την κάνουμε. Ωραία. Και αν σας ρωτήσω, νομίζω θα μπορείτε να απαντέψετε ποια είναι η απάντηση σας στην ερώτηση. Πάντως όχι βράδυ. Πάντως όχι το βράδυ, ακριβώς. Ακριβώς. Επομένως, βούτυρο στο ψωμί μας, για παράδειγμα, το πρωί, μπορεί να λειτουργήσει και θετικά και να παρεμποδίσει την μετατροπή άλλων ουσιών σε λίπος. Ακόμα και από γλυκόζη, γιατί και η γλυκόζη μπορεί να αποθηκευτεί ως λιπαρά οξέα. Επίσης,
Εν τω μεταξύ έχουμε Η και την χοληστερίνη, ναι, η η χοληστερίνη. χοληστερίνη που περιέχεται στο αυγό, η οποία είναι πολύ χρήσιμη στον οργανισμό μας γιατί βοηθάει και στη σύνθεση ορμονών κτλ. Είναι προτιμότερο να το λαμβάνετε το πρωί, στο πρωινό, γιατί έτσι βοηθά στην παλίνδρομη αλληλορύθμιση με την ενδογενή παραγωγή χοληστερίνης και έτσι υπάρχει μια ισορροπία. Ενώ όσον αφορά τα γνωστά σε εμάς καλά λιπαρά οξέα, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, είναι προτιμότερο να λαμβάνονται σε μικρές δόσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας ή το βράδυ. Ωραία. Γιατί βοηθούν στην αναζωογόνηση του οργανισμού που γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα, όπως είπατε και πριν, παρότι δεν έχουμε χρήματα πια, αγαπάμε την καλή ζωή. Δηλαδή, ένα βράδυ θα βγεις με την παρέα σου να πιεις ένα κρασάκι. Εντάξει, δεν σας λέω ότι αυτό θα γίνεται κάθε βράδυ, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα, ο χρόνος, το χρήμα για κανέναν από όλους μας. Αλλά μια κυρία που θέλει να βγει με την παρέα της το βράδυ και να τσιμπήσουν κάτι, τι θα πρέπει να προτιμήσει να πάρει, ας πούμε, ως δείπνο. Ως δείπνο. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει και με το σύνολο της διατροφής της. Θα μπορούσε να πάρει μια ελαφριά πρωτεΐνη με κάποιο, με κάποια, κάποιες ουσίες, κάποια σαλάτα, κάποιες ουσίες που έχουν. Είναι πολύ ωραία χόρτα που έχουμε στα χρόνια. Χόρτα, ναι. Να βάλουν και κάποια αμύγδαλα που έχουν μέσα ψευδάργυρο και θα μπορέσουν να τη βοηθήσουν και τη νύχτα. Και για το αλκοόλ καθόλου, δηλαδή αν θέλει κάποιος να βγει να πιει ένα ποτό, να πιει ένα κρασάκι, ας πούμε, βραδινή ώρα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει το καθόλου. Εμείς για τους ανθρώπους που δεν έχουν σοβαρό πρόβλημα, θα πούμε 5-6 δόσεις αλκοόλ την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι στην αντιγύρανση, ένα από τα δεν χαρακτηριστικά της, ένα από τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πράγματα που απαγορεύονται παντελώς. Όχι. Okay. Απλώς χρειάζεται λογισμένη χρήση τους. Ειδικά στην Κρήτη έχουμε ένα θεματάκι με το, ξέρετε, με το πολύ ωραίο καλό κρασάκι και τα λοιπά, με τις τσικουτιές, με το ρακόμιλο, όταν πας κάπου και σε τρατάρουν και δεν το πιείς, είναι προσβολή, γι' αυτό το λέω αυτό. Ναι. Και τώρα που έρχονται γιορτές και ο κόσμος θα βγαίνει και θα πρέπει να πηγαίνει να εύχεται στους φίλους του και θα πρέπει να φάει και ένα γλυκάκι, όλες μας οι κυρίες, είμαστε και λίγο λιχούδες, να πιούμε και λίγο ποτό, ας πούμε. Μπορούμε, αλλά Απλά χρειάζεται με μέτρο, μέτρο. Γι' αυτό το λέω, γιατί έχονται γιορτές τώρα. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στην ιατρική της αντιγύρανσης οι οδηγίες που δίνει ο γιατρός, η θεραπευτική αντιμετώπιση δηλαδή, είναι κομμένη και ραμμένη στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δηλαδή δεν υπάρχουν καθολικές συμβουλές που να αφορούν όλο τον κόσμο. Ο κάθε άνθρωπος, αφού ληφθεί λεπτομερές ιστορικό, βλέπουμε ποιες είναι οι αδυναμίες του, οι ανεπάρκειές του στον οργανισμό του και του δίνουμε στοχευμένα κάποια πράγματα, κάποιες οδηγίες και όσον αφορά τη διατροφή του και όσον αφορά τη πιθανή χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. Και αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται με αιματολογικές εξετάσεις. Αιματολογικές κυρίως εξετάσεις, εξειδικευμένες όμως, οι οποίες δεν γίνονται σε όλα τα εργαστήρια τα μικροβιολογικά, γίνονται σε κάποια συγκεκριμένα εργαστήρια, μάλιστα κάποιες ανάλογα με το πόσο πολύ θέλει κάποιος να μελετήσει το κομμάτι αυτό και να αφιερώσει χρόνο για τον εαυτό του, γίνονται και στο εξωτερικό, σε πιστοποιημένα εργαστήρια στην Ευρώπη. Και τα αποτελέσματα εκτιμώνται από τον γιατρό. Και μιλάμε για μια χρόνια αγωγή, να υποθέσω. Έτσι, αγωγή, δηλαδή η λήψη κάποιων βιταμινών ή συμπληρωμάτων ή κάποια ειδική διατροφή. Είναι χρόνια, αλλά η αγωγή δεν είναι σταθερά η ίδια. Μάλιστα, αλλάζει. Είναι μια αγωγή η οποία ξεκινάει από την υποκατάσταση των βιταμινών και ίχνοστοιχείων που λείπουν στον οργανισμό και στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει σε υποκατάσταση των ορμονών, ανάλογα με τις ανάγκες. Και επίσης, περιμένουμε να δούμε και την ανταπόκριση του οργανισμού σε κάποια σκευάσματα. Διότι ως γνωστόν, στην φυσιολογία, ο κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά σε κάθε χορηγούμενο σκεύασμα ή συμβουλή για τον τρόπο ζωής και στο είδος της γυμναστικής. Υπάρχει αυτό που λέμε ιδιοσυγκρασιακή ανταπόκριση. Επομένως, εξατομικευμένη δίνουμε θεραπεία δηλαδή. Εντελώς εξατομικευμένη θεραπεία, αμυγώς εξατομικευμένη. Αυτό που λέμε υψηλή ραπτική. Μάλιστα. Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε ατόμου. Εντάξει, αυτό ακούγεται πάρα πολύ λογικό και πάρα πολύ ασφαλές. Γιατί το να πείτε μια γυναίκα, ας πούμε, 40 ετών ή 40 και ή 30 πρέπει να πάρει αυτά, είναι ο οργανισμός πραγματικά μπορεί να αντιδράσει, μπορεί να μην δεχτεί, μπορεί να μην αποδώσει. Βεβαίως, μπορεί... και επειδή θέλουμε να έχουμε το δυνατόν λιγότερες παρενέργειες,
να εξαλείψουμε μάλλον τις παρενέργειες και σήμερα έχουμε ίσως τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, προτιμούμε να δίνουμε όσο να τον μικρότερες δόσεις. Επομένως, ο γιατρός σας κατά κανόνα θα ξεκινήσει με μία μικρή δόση και θα σας επανεξετάσει ανάλογα με την περίπτωση στους 3-6 μήνες για να δει αν πρέπει να κάνει κάποια προσαρμογή της δόσης. Άρα λοιπόν ένα εξάμηνο περίπου επαναλαμβάνονται οι εξετάσεις ή ο έλεγχος στην αρχή. Ιατρικός. Ναι. Ο πρωτοαρχικός έλεγχος είναι μία εξέταση που διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα, η οποία αφορά τη λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και λεπτομέρειες δηλαδή στη ζωή κάποιου, φυσική εξέταση κατά συστήματα, και για μένα που είμαι γυναικολόγος δηλαδή δεν είναι μόνο το αναπαραγωγικό σύστημα που θα εξετάσει ο ετοιμαστών και τα υπόλοιπα συστήματα. Και στη συνέχεια κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις και κλασικές βιοχημικές, ορμονολογικές αλλά και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός φυσικά, όχι μια σειρά από εξετάσεων χωρίς λόγο. Και ανάλογα με την εικόνα, την κλινική εικόνα, δηλαδή αν κάποιο σύμπτωμα είναι πολύ έντονο, θα δώσουμε αγωγή από την αρχή. Διαφορετικά θα περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε μία εβδομάδα με δύο εβδομάδες και στις δύο εβδομάδες συζητάμε με τον ασθενή. Μπορεί να μην είναι ασθενής, να το πούμε με την κυρία ή τον κύριο. Που ενδιαφέρεται. Ναι. Που ενδιαφέρεται να βελτιώσει την υγεία του, να την βελτιστοποιήσει, μάλλον είναι καλύτερος όρος. Συζητάμε για τις δυνατότητες που έχουμε και σε διατροφή και σε συμπληρώματα και σε αλλαγές στον τρόπο ζωής. Για να είναι κάτι προσαρμοσμένο στις δυνατότητές του. Ωραία. Γιατρέ μου, θα δούμε ένα βίντεο που έχετε φέρει για μας, αλλά θέλω να σας ρωτήσω παράλληλα και ενώ θα το βλέπουμε, αν μια κυρία που έχει φέρει παιδιά στον κόσμο και μια κυρία που δεν φέρει, έχει τις ίδιες δυνατότητες καλής διατήρησης της ενδοέξω υγείας και εμφάνισης κτλ. Λένε ότι οι γυναίκες που έχουν παιδάκια δουλεύει καλύτερα το ορμονικό σύστημα. Ισχύει αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες παθήσεις ή σύνδρομα τα οποία μπορεί να βελτιωθούν μετά την εγκυμοσύνη, όπως είναι το σύνδρομο πολυκιστικών οθικών. Αλλά δεν θα ήθελα να διαχωρίσω τις γυναίκες σε αυτές που τεκνοποιούν και σε αυτές που δεν τεκνοποιούν. Όλες οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν την υγεία τους. Ωραία. Και να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα χρόνια που έρχονται, τα οποία να σημειώσουμε ότι είναι πολλά. Γιατί το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί κατά πολύ. Βέβαια, εννοείται. Αναφέρεται ότι στη σημερινή εποχή έχουν ήδη γεννηθεί τα παιδιά που αναμένεται να ζήσουν 130 χρόνια. Αυτό το διαβάζω σε επιστημονικά άρθρα και μου κάνει εντύπωση. Ναι. Θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Αυτό είναι το όλο θέμα, ότι τα περισσότερα χρόνια μας θα τα ζήσουμε στη μέση και την τρίτη ηλικία. Ακριβώς. Και επομένως πραγματικά είναι αδύνατη η ανάγκη να κάνουμε κάτι, ώστε τα χρόνια αυτά να είναι χρόνια καλά. Βέβαια. Χρόνια λειτουργικά, χρόνια ποιοτικά. Όπως ακριβώς το λέτε. Αν είμαστε έτοιμοι να δούμε το βίντεό μας και να μας το εξηγήσει η γιατρός μας εδώ πέρα. Μάλιστα. Είναι στα αγγλικά βεβαίως. Ναι, είναι ένα βίντεο που έχουμε πάρει από την Αμερική. Μιλάμε για τα τελομερή. Βλέπουμε εδώ πως διαιρούνται τα κύτταρα και το γενετικό μας υλικό είναι συγκεντρωμένο στα χρωμοσώματα. Mm-hmm. Στις άκρες των χρωμοσωμάτων υπάρχουν κάποιες αλληλουχίες βάσεων που λέγονται πράσινα, τελομερή, έτσι. Τα πράσινα, τα οποία προστατεύουν την απώλεια γενετικού υλικού κατά την κυταρική διαίρεση. Με το πέρασμα του χρόνου, λέει εδώ με πέρα. Με το πέρασμα του χρόνου γίνονται ολοένα και μικρότερα, αναπόφευκτα, και βέβαια όταν πάυσουν να υπάρχουν τα τελομερή, το κύτταρο καταστρέφεται. Η τελομεράση είναι ένα ένζυμο το οποίο κάνει επιδιόρθωση του τμήματος αυτών των χρωμοσωμάτων, προσθέτοντας συνεχώς καινούργια τμήματα DNA, γενετικού υλικού. Έτσι τα κύτταρα ανανεώνονται, ζουν περισσότερο και ο φαινότυπος του ατόμου είναι πιο νεανικός. Μάλιστα. Γιατί μιλήσαμε για τα τελομερή? Γιατί η φθορά των τελομερών αποτελεί έναν από τους κυριότερους μηχανισμούς γύρανσης του οργανισμού. Και έχει βρεθεί τρόπος που μπορούμε να το ανακόψουμε αυτό. Και μια ουσία η τελομεράση, που όμως η χρήση γίνεται στην Αμερική και είναι σε πειραματικό στάδιο, αλλά και με αυτό το συνδυασμένο τρόπο ζωής που περιλαμβάνει σωστή διατροφή, άσκηση, 30 λεπτά 3 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, αερόβια άσκηση και μυϊκή ενδυνάμωση, συμπληρώματα διατροφής και ξεκούραση, ύπνο, δηλαδή αρκετό ύπνο, ενυδάτωση, ασκήσεις χαλάρωσης
Και πολλά άλλα από όλες τους στρες. Και όλα αυτά έχουν βρεθεί σαν σύνολο, σε έρευνες δηλαδή που έχουν γίνει, ότι αυξάνουν κατά 29% την τηλομεράση στον οργανισμό. Περισσότερη αντιγύρανση, φίλες και φίλοι, μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.